εγώ θέλω να πω γιατί πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα νομίζω γιατί είναι υπαρξιακό το θέμα. Δηλαδή, το τι μοντέλο Ευρώπη θα έχουμε εξαρτάται πάρα πολύ από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Είπε ο Αλέκος ότι μπορεί οι ευρωσκεπτικιστές και οι ακροδεξιοί και οι γενικά ιστορικοί να έχουν πάνω από 30%. Εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι, νομίζω πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη να γίνει καλύτερη. Εάν κερδίσει ο ευρωσκεπτικισμός, θα πάμε για διάλυση Ευρώπης. Δεν υπάρχει διατήρηση Ευρώπης με τον τρόπο που είναι σήμερα. Ή θα πάμε μπροστά προς μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με τη συμμετοχή των πολιτών, ή θα πάμε σε μια επιστροφή ο καθένας μόνος του και όπως επιβιώσει. Για μένα λοιπόν είναι πρώτον επιβίωση και αλλαγή της Ευρώπης. Αλλαγή της Ευρώπης για να γίνει αυτό που οραματιζόμαστε, δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική. Ένα όραμα που χρειάζεται να ξανακερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων. Το δεύτερο κρίνεται στην Ελλάδα τι θα γίνει. Εάν στην Ελλάδα κερδίσουν λαϊκιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις, πιστεύω αυτό θα είναι ένα σημάδι ότι πάμε σε μια πλήρη κατάρρευση. Αυτοί που διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις μέχρι τώρα φάνηκαν αναπτυσματικοί, αλλά αυτή η λύση δεν είναι η ακροδεξή, δεν είναι οι λαϊκιστές. Είναι μια συγκροτημένη πρόταση εναλλακτική, δημοκρατική, οικολογική, πράσινη, για να μπορέσουμε να πούμε από την κρίση με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό πρέπει να το εκφράσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που το εκφράσει. Αυτό μες στην κοινωνία είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Και το τρίτο είναι γιατί οι οικολόγοι πράσινοι τα παίζουν όλα σε ευρωεκλογές. Δηλαδή, αν δείξουμε δυναμική μεγάλη, ότι έχουμε δυναμική και για τις περιφερειακές και για τις ευρωεκλογές, αυτό σημαίνει ότι θα μπούμε και στις εθνικές στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Εάν αποτύχουμε, νομίζω ότι τελειώσει η δικιά μας ιστορία τον Μάιο του 2014.